θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Θα δούμε και τις πεντάδες να σπίτια σας. Πρώτη κατοχή και για τον Αχιλέα. Υπάρχει στη γωνία για Τρετιάκοφ, ο οποίος πάει ωραία προς πίσω στον Πιτάκα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εξαιρετικό ξεκίνημα. Ωραία κερφ κίνηση του Μπράουν και φλόουτερ. Η μπάλα στο καλάθι. Πίγκραμ. Αυτός χαμηλά στον Διάντζελο και ο Πιτάκας θα βάλει το τρίποντο. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Αχιλέας να βρει σκορ. Αν και ξεκίνησε αρκετά καλά ο Πιτάκας. Και άλλο ένα καλάθι. Αχιλέα Μπράουν περνάει εύκολα από τον Γρίβα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Γρίβας μπροστά στον Νάιλς. Το φλόουτερ είναι ένα στόχο. Rebound του Νάιλς που είναι πολύ ήσυχος απόψε. Δεν τον έχουμε δει καθόλου. Να δώσει γρήγορο ρυθμό. Ωραία η ενέργειά του εδώ κάτω από το καλάθι. 5-8 διορθώνω. Σουτ από τον Μπράουν. Αρχίζει να ζεσταίνεται και ο Μπράουν. 19-22. Θέλει να τρέξει τώρα. Έχει τον Νάιλς κάτω από το καλάθι, ο οποίος ζήτησε την πάσα. Τελικά ο Βασιλείου πήγε μέχρι μέσα και σκόραρε time out. Για την ΑΕΛ και τον Μονιάτη 25-26. Να τρέξει ο Βασιλείου που έδωσε νέα πνοή στον Αχιλέα. Και εδώ στον ασίστ, ωραία πάσα για τον Κωνσταντίνο Βασιλείου. Θα πάει και κοντά για το τελείωμα. 30-26 ο Αχιλέας. Παίρνει λίζα από τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές. Ο Τετιάκοφ, τον Νάιλς και τον Χάρβι στο παρκέ. Ο Μπράουν ξεκινά εξαιρετικά, πηγαίνει κοντά στον Διάντζελο και σκοράρει το σημερινό παιχνίδι. Γιωργακούδης εδώ τον άφησαν μόνο του, κινήθηκε ο Διάντζελο. Ασονίκης κοιτάει έτσι λίγο εκνευρισμένος. Θα το ακουμπήσει την μπάλα ο Τρετιάκοφ. Ήρθε η βοήθεια Διάντζελο και άφησε μόνο τον Γιωργακούδη. 37-28, μεγαλώνει την διαφορά ο Αχιλέας. Νάτος εδώ. Βλέψιμο για την ΑΕΛ. Πίγκραμ, δεν τον κόλλαγε εκεί. Σούπερ 2 πόντων, θα το βάλει ο Μπράουν που είναι ο καλύτερος στο σκουπίδι εδώ και αρκετή ώρα. Το σκριν του Χριστούδια πάει κοντά στον τόπο. Πληκτικό στόπ από τον Διάντζελο, εδώ πήρε τα βήματα. Διορθώνω, Διάντζελο, πάμε για highlight. Αν και δεν το είδαμε εντελώς, ήταν μια εξαιρετική φάση, 45-45. Ιδανική φάση για να τελειώσει η τρίτη περίοδος και να πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στον τελικό της τρίτης. Πάμε σύντομο break. Που έχει και φάουλ. Επιλέγει να ξαναδώσει την μπάλα στον Χάρης. Αυτός θα βρει το σουτ. Το μεγάλο σουτ που έψαχνε ο Χάρης λοιπόν έρχεται σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Συν 5. Χριστούδια, ωραία με τα μπλο. Χριστούδια. Και ο Χάρης ζεστάθηκε. 47-52. Αφού η ομάδα ταλαιπωρήθηκε με COVID. Εδώ ίσως και να περπάτησε λίγο παραπάνω ο Πίγκραμ. Έχει... Και ο Νάιλς εμφανίζεται. Καρφώνει την μπάλα. 53-56. Πάμε για... Τώρα που έχει κολλήσει στο επιθετικό κομμάτι. Γιωργακούδης, Νάιλς, ωραία. Θα διεκδικήσει του Ροσφύλου αγώνας ο Αχιλέας. Πίγκραμ έχει μείνει εκεί με τον Γιωργακούδη και βάζει το τρίποντο που θα στείλει την ΑΕΛ στον τελικό. 59-66. Μεγάλη, πολύ μεγάλη ιστορία στο θεσμό. Κλέβει όμως εδώ και καρφώνει την μπάλα ο Χάρβι. 61-66. Για να δούμε time out από τον Ασονίδη. Είναι στη ζήτηση για τον Πιτάκα. Η ΑΕΛ πολύ αστοχή σήμερα από την γραμμή των βολών. Αλλά και ο Αχιλέας δεύτερο μήκρονο είχε πέσει πολύ. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΛ. Έτρεξε ένα επιμέρους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο 31-40 και πήρε την μεγάλη πρόκριση. Αγκαλιές από τους δύο, από τις δύο ομάδες, από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό
Παιχνίδι με πολλή ένταση. Δεν κατάφεραν να έχουν εύστοχα πολλές εύστοχες προσπάθειες οι δύο ομάδες, αλλά στο φινάλε η ομάδα της ΑΕΛ είναι αυτή που παίρνει την πρόκριση και περιμένει αντίπαλο για τον τελικό της Κυριακής από το ζευγάρι του ΑΠΟΕΛ με τον Κερδάκη.